Πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά και στο κανάλι μας liverpool.gr, Παύλα TV. Στο YouTube φυσικά, που αλλού. Πού, στο κοντινό σου βλατζίδικο, μην τρελαθούμε. Είδατε τι ώρα σας ξεκίνησα, πρωί-πρωί με σουβλάκια. Δεν θα μιλήσουμε για σουβλάκια όμως. Θα μιλήσουμε για θέματα μετεγγραφικά της ομάδας, τα οποία ξέρω ότι όλους μας καίνε. Φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια συνέχεια το κάθε σενάριο. Φυτρώνουν λοιπόν σαν τα μανιτάρια στο δάσος με αντιβροχή, φλουπ. Κι άλλο μανιτάρι, κι άλλο μανιτάρι, κι άλλη φήμη, κι άλλη φήμη, κι άλλη φήμη. Η αλήθεια είναι ότι οι φήμες αυτές προκύπτουν όχι και τόσο παράλογα όσο πολλοί πιστεύουμε. Όταν η ομάδα είναι γνωστό ότι πάσει, ότι έχει ανάγκες και ήταν πλέον οφθαλμοφανής σε όλο τον πλανήτη με το τελικό του Champions League, πρέπει να κρυφτείς και να θέλεις να κρυφτείς. Άντε και δεν έπαιζε το τελικό του Champions League και έκρυβε αδυναμίες σου από το ευρύ κοινό για φέτος, το οποίο okay, δεν παρακολουθεί για τους δικούς του λόγους τόσο πολύ την Premier League. Όμως, στον τελικό, σε έδανε πάνω από 300 δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Άρα, ακόμα και το αντίστοιχο μαράκι στο μέσο μαζικής ενημέρωσης της Σουαζιλάνδης, το οποίο δεν ξέρω και τη γλώσσα μιλάνε, ας πούμε, από τις αυτογνωστές, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά. Άρα μπορεί να τη λένε στα γαλλικά Μαρί. Λοιπόν, το Μαρί στη Σουαζιλάνδη θα γράψει για τις ανάγκες που έχει η ομάδα στο ρόστερ της. Τα σενάρια φυτρώνουν συνέχεια. Το πιο πρόσφατο, το οποίο κρίναμε σκόπιμο να σχολιάσουμε, είναι για έναν παίχτη που και προσωπικά μου κλικάρει για πάρα πολλούς λόγους. Τέλειος δεν είναι, έχει τα λατώματά του, αλλά προφανώς όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Προχτές το βράδυ μάλλον, στο liverpool.gr, σε διάστημα περίπου 3 ώρων, εμφανίστηκε το όνομά του και επιβεβαιώθηκε και το όνομά του, μαζί με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τον Αμπίλ Φεκίρ. Και φυσικά ο λόγος είναι για τον Χρέντεν Σακίρι. Ο Ελβετός διεθνής με καταγωγή από το Κόσοβο είναι ένας παίχτης που έχω προσέξει από την εποχή που παίζει στην Bayern. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι κοντός, έτσι, το 1.69 είναι κοντός για ποδοσφαιριστής. Εντάξει, είναι normal, ας πούμε, αν θέλετε, είναι μετρίου αναστήματος, το πούμε πιο ευγενικά, αλλά είναι κοντός. Λοιπόν, 1.69 είναι ένα από τα εργαλεία που θέλει ο Γερμανός, διότι είναι μέσος με εξαιρετικές επιθετικές αρετές, παίζει σε όλες τις θέσεις, κέντρο, δεξιά, αριστερά, όπου τον βάλεις παίζει, είναι θηρίο, σωματική διάπλαση, βλέπετε ότι είναι 1.69 και 75 κιλά. Θεωρείται και λίγο γεματούλης, θα έλεγα εγώ, που έχει τρελαθεί στα βάρη και γενικά έπαιξε σε μία ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια που μόνο μπάλα δεν έπαιζαν. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι σε αυτά τα 3 χρόνια η Stoke, που έπεσε κατηγορία και μας απάλαξε την παρουσία της στην Premier League, έπαιξε μια χρονιά με ρόστερ πάνω από τα στάνταρ της, πολύ καλό θα έλεγα. Και δεν σας κρύβω ότι είχα εντυπωσιαστεί κιόλας. Είχε Αρναούτοβιτς μέσα, είχε Κρίκιτς, είχε πολύ πράγμα. Και έπαιξε όντως για ένα εξάμηνο τουλάχιστον σε μια σεζόν από τις 3 που είναι και ο Σακίρι, αρκετά καλή μπάλα για τα στάνταρ της, τα οποία ήταν, ας πούμε, χαμηλά. Σέντρα, ξύλο, 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 σέντρα, ξύλο. Αυτό, μέχρι εκεί. Άμυνα, φουλ της άμυνας και πιο πολύ άμυνα. Εν διάθεση περιπτώσει να πάμε λίγο να ξαναδούμε την κάρτα που είδαμε πριν λίγο. Και έχει να κάνει με τις συμμετοχές του συγκεκριμένου την περσινή σεζόν με τη Stoke. Και βλέπετε ότι είχε 36 παρουσίες από τις 38 υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Παίχτης ανθεκτικός στο ξύλο, δεν είχε τραυματισμούς, ήταν και λίγο τυχερός. Και μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα, να δούμε για τον 27χρονο, όπως πηγαίνει, δεν 27 χρονών ακόμα, επιθετικό, ο οποίος παίζει όλη τη δεξιά πλευρά, έπαιξε όλη τη δεξιά πλευρά της Stoke και έπαιξε επίσης και σε κάποια παιχνίδια, αρκετά από αυτά μάλιστα, έπαιξε ως επιθετικός μέσος, στην ουσία πίσω από το 4.
Λοιπόν, προσέξτε εδώ τα στατιστικά του, τα οποία δεν είναι αμεληταία, όσο και αν μας ενοχλεί η χαμηλή βαθμολογία που πήρε ως επιθετικός στη δεξιά πλευρά, που είναι το 6,59-6,60 που είναι χαμηλό. Από εκεί και πέρα παίζει ως μέσος δεξιά 6,82 και ως επιθετικός μέσος 6,99, με το 7 να είναι το καλύτερο του και τα περισσότερα παιχνίδια σε μία θέση, όπου βλέπετε ότι και οι ασίστ του είναι συνολικά 8 μέσα στη σεζόν και τα γκολ του είναι 7. Με τις αδυναμίες του, εδώ σας θέλω να εμφανίζεται στο Who's Court ότι είναι το τελείωμα. Μεγάλε γκλουπ που λένε και στα κινούμενα σχέδια που διαβάζαμε μικροί στα cartoons που πολλά είναι στα περίτερα. Όταν το finishing του είναι αδύνατο, δηλαδή το τελείωμα του είναι αδύνατο, με 7 γκολ μέσα στη σεζόν, ένας παίκτης που δεν είναι και 4, δηλαδή τι ήθελες να έχει. Αν ήταν καλό, πόσο θα ήταν, 15 γκολ. Και επίσης δεν έχει καλή συγκέντρωση στην αμυντική του λειτουργία, που στην τελική αυτό δεν διορθώνεται εξ ολοκλήρου, αλλά σε ένα καλό βαθμό ναι. Αυτό που εγώ δεν θα εστιάσω στα καλά του σημεία, αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει στον παίχτη, είναι ότι είναι πολύ παθιασμένος. Είναι αυτό που λέμε σκυλί μαύρο στο παιχνίδι. Αφιονίζεται και αφιονίζεται στο να κυνηγάει την μπάλα. Θυμίζει σωματική διάπλαση και συγκέντρωση στο να κυνηγάει την μπάλα Dirk Kaut, αν θέλετε. Όχι στο επίπεδο του Dirk, γιατί Dirk δεν υπάρχει δεύτερος, αλλά τον πλησιάζει πολύ σε αυτή την λογική. Αφιονίζεται να κυνηγήσει την μπάλα. Και τρελαίνεται με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι να προσφέρει και να καταφέρει κάτι. Πιστεύω ότι στα χέρια του Γερμανού αυτός ο παίχτης, για τους λόγους που θα δείτε στην πορεία, θα είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο, μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για όλες τις θέσεις του κέντρου και ίσως για τα άκρα να ξεκουράζει τον Χριστιανό τον Σαλάχ, που δεν είναι Χριστιανός, Μουσουλμάνος ο άνθρωπος, τον Μουσουλμάνο επίσης Μανέ και τον Χριστιανό Φιρμίνο, μια και το πιάσαμε και το σκεφτικό κομμάτι. Κάπου πρέπει να σταματήσει και αυτό το πανηγύρι να παίζουμε 15 παίχτες όλη τη σεζόν και αν μου σκάσουν από μπαταρία. Όσο παίξει η μπαταρία. Δεν βγαίνει έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα πράγματα για τον παίχτη. Να δούμε τα τελευταία του παιχνίδια με τη φανέλα της Stoke, όπου η Stoke ήταν τραγική φέτος. Ήταν από τις πιο άθλιες ομάδες σε παρουσία στα 38 παιχνίδια που δώσανε η κάθε μία τους. Βλέπετε ότι οι πολλές βαθμολογίες του είναι χαμηλές και παρασέρνει γενικά, τον παρασέρνει το γενικό χάλι. Όταν μια ομάδα αμήνεται, ο επιθετικός σου ή ο μέσος σου και είναι και δεν είναι στα δυνατά του σημεία αυτό, τι ακριβώς μπορείς να περιμένεις. Όπου βλέπετε ότι έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια 90 λεπτά, εκτός από ένα που έγινε αλλαγή με την Everton στο B365 Stadium, στο 1-2. Σε όλα τα υπόλοιπα έχει 90 λεπτά. Και φυσικά ναυάγησε σε παιχνίδια που έχασε η ομάδα του ή ναυάγησε σε παιχνίδια σκοπιμότητας, όπου ας πούμε πάνω στο Anfield ήρθε να πάρει το 0-0 τον Απρίλιο και το πήρε, αλλά όταν όλη η ομάδα πρέπει να αμυνθεί και ο άλλος που δεν αμύνεται, δεν είναι το καλύτερό του, θα πάει άκλαυτος από εμφάνιση. Παρά τα αυτά, έχει ένα γκολ στα τελευταία αυτά παιχνίδια και μία assist. Θα πάμε λίγο στην επόμενη κάρτα για να δείτε γιατί μιλάμε, όπου έριξα μια ματιά και βλέπω, ας πούμε, γενικά στη Stoke έχει γεμάτες. Δηλαδή, φέτος είχε full, πέρσι και πρόπερσι, πέρσι είχε 21 παιχνίδια από τα 38 και πρόπερσι 27 στην πρώτη σεζόν στη Stoke. Διόλου άσχημα. Διόλου άσχημα, αν συνυπολογίσει ότι πέρσι είχε ένα τραυματισμό. Okay. Βέβαια, του κόστισε η συμμετοχή του στη Stoke τις εμφανίσεις που θα μπορούσε να έχει με την εθνική του ομάδα, αλλά αυτό είναι θέμα επιλογής του παίκτη σε συνδυασμό με άλλα πράγματα. Και θα δείτε τι εννοώ. Ο παίκτης αυτός έκανε ένα οδηπορικό από τη Βασιλεία όπου ξεκίνησε, το 11, το 10-11, και το 12-13 βρέθηκε στην Bayern Μονάχου, όπου συνολικά είχε 14 παρουσίες, αν βασικός, και άλλες 19 σαν αλλαγή. Δηλαδή είχε συμμετοχή σε πάνω από 30 παιχνίδια της Bayern. Άρα δεν ήταν αμεληταία, δεν ήταν, ας πούμε, συμπλήρωμα
όπως φαντάζεται κάποιος, με συνολικά πάνω από 1500 λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι των Γερμανών σε εκείνη τη σεζόν. Την επόμενη χρονιά, το 13-14, αντιμετώπισε θεματάκια και είχε μόλις 20 παιχνίδια που συμμετείχε, 10 βασικός, 10 αλλαγή. Την επόμενη χρονιά πάει στην Ίντερ δανεικός για ένα εξάμηνο, παίζει συνολικά, αν θυμάμαι καλά και αν εστιάζω σωστά, ναι, 8 παιχνίδια, πήγε το Γενάρη του 2015, έπαιξε σε 8 παιχνίδια πρωταθλήματος και 7 αλλαγή και έπαιξε με αυτήν και στο Champions League, άλλα 3. Δεν τα λες και λίγα να έχει συνολικά σε 18 παιχνίδια ενεργό συμμετοχή. Και το καλοκαίρι εκεί που τον είχε δανεικό η Ίντερ, τον αγοράζει 1 Ιουλίου και στις 40 μέρες τα μπογαλάκια από την Ιταλία, από το Μιλάνο και στο Στόουκ. Πραγματικά πιστέψτε με, είχα εντυπωσιαστεί με αυτές τις αλλαγές, διότι ήταν ένας παίχτης που το μόνο που με προβλημάτιζε ήταν, ας πούμε, επειδή είμαι και φυσιογνωμιστής, η ιδιαιτερότητα στις εκφράσεις του προσώπου του. Θα μου πεις, τι μας λες τώρα ρε φίλε, μα τι ασχολείσαι τώρα με ψήλο στα άχυρα. Καλώς ή κακώς, ρε παιδιά, στη ζωή μου και στην προηγούμενη δουλειά μου, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, κοντέψα να συμπληρώσω 3 δεκαετίες, έτυχε να μιλήσω με ανθρώπους του ιατρικού χώρου και ψυχολόγους κάποιους από αυτούς. Και μου είπανε για γλώσσα σώματος, για το πώς χειρίζεται το λόγο κάποιος, ακόμα και για φυσιογνωμιστές. Σας φαίνεται παράξενο, Τέλος πάντων, δεν έχω γνώση βάση εκπαίδευσης ή για λόγω μελέτης, αλλά όταν σου μεταδίδει κάποιος άνθρωπος σημαντικές γνώσεις τόσο από μελέτη αλλά και από εμπειρία, προφανώς και εσύ τον εμπιστεύεσαι και το καταγράφεις. Και κάπου βάραγε ένα μικρό καμπανάκι με το συγκεκριμένο. Πλην όμως οι αρετές του είναι τέτοιες που τις προσπερνάς και λες, okay, αυτός τώρα στη Γερμανία κάποια στιγμή γκρίνια μπυρι-μπυρι. Στην Ιταλία πέρασε και λίγο μπυρι-μπυρι. Και στην αγγλική ομάδα υπήρξαν στιγμές που έπεσε και λίγο γκρίνια. Βέβαια, το χειμώνα πλέον, τρίτη χρονιά στην αγγλική ομάδα, τοποθετήθηκε δημόσια και είπε ότι δεν ξέρω τι μας συμβαίνει. Προσπαθούμε, λέει, και δεν τα καταφέρνουμε. Εξέφρασε λοιπόν ένα προβληματισμό που έδειχνε πλέον πιο όριμος στα δικά μου μάτια. Γιατί είναι ένας προβληματισμός όριμου ανθρώπου, όριμου επαγγελματία. Το τι έφταιγε δεν το βρήκανε τελικά, δεν τη βρήκαν τη λύση. Προστέρψε, αν θέλετε, όλων εμάς που δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοιο ποδόσφαιρο στην Premier League, γιατί είναι ποδόσφαιρο άλλων εποχών, το οποίο στη δεκαετία του 70 και λίγο του 80 το ανεχόσουνα. Το γούσταρες κιόλας, γιατί ήταν το δικό τους, το παραδοσιακό αγγλικό. Αλλά τώρα, όπως έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, και ειδικά στην Premier League, που έχουν προσθέσει στοιχεία από Λατινική Αμερική, από Ισπανία, από Ιταλία, από Γερμανία, συν τις δικές τους αρετές, είναι ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Όσο και αν κακοφαίνεται αυτό που λέω σε ανθρώπους που δεν χωνεύουν την Αγγλία για τους δικούς τους ψυχολογικούς λόγους. Εν διάθε περιπτώσει, να γυρίσουμε στον Ελβετό, κοσοβαρικής καταγωγής, γεννημένο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, μιας και δεν υφίσταται πλέον ο όρος. Ο συγκεκριμένος γεννήθηκε στο Γκίλαν. Γεωγραφικά μην μου πείτε, δεν το γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει και να το μάθω. Είναι στα 27, όπως σας είπα, πράγματα που ξέρετε, και είναι Ελβετός διεθνής. Πάμε στην κάρτα που έχει τα στοιχεία του από το Transfer Market Day να δούμε και κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τι γίνεται. Ο συγκεκριμένος παίχτης αυτή τη στιγμή έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Πλην όμως υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης στην περίπτωση που υποβεβαστεί η ομάδα του, όπως και συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η ρήτρα αυτή είναι στα 13 εκατομμύρια, παρότι η αξία του παίχτη είναι στα 18. Με τελευταία ανανέωση 28 Μαΐου. Λοιπόν, συγγνώμη, 16 εκατομμύρια είναι η αξία του. Κάποια στιγμή έφτασε και τα 18. Η Stoke, επειδή είναι σε αυτή τη θέση, έχει πέσει στην Championship, δεσμεύεται να τον αποδεσμεύσει στα 13 εκατομμύρια. Είναι αυτό που λέμε το ιδανικό πακέτο. Δηλαδή, διεθνής, δηλαδή με διεθνείς εμπειρίες, με εμπειρία από Bundesliga, Champions League, Ιταλικό ποδόσφαιρο, καμπιονάτο, και πρωτίστως
αν θέλετε, για τα δικά μου μάτια, 3 χρόνια στην Premier League. Excuse me, τι άλλο θέλεις δηλαδή? Τι άλλο γουστάρεις? Τι άλλο μπορεί να σε καλύψει? Και για να μην μακρηγορούμε, να πάμε σε μια συνολική κάρτα των συμμετοχών του παίχτη στην συγγνώμη, έχει δίκιο ο σκηνοθέτης, να δούμε το βιογραφικό του πριν πάμε στη συνολική του παρουσία φέτος, όπου βλέπετε, από τη Βασιλεία ξεκίνησε στα κάτω των 16, το 97, το 7 συγγνώμη, συνέχισε μέχρι το καλοκαίρι του 12, στην Bayern Μονάχου, και από εκεί άρχισαν τα σούρτα φέρτα, για να το πούμε λαϊκιστή, όπου πήγε δανεικό στην Ίντερ για ένα εξάμηνο, γύρισε, βλέπετε και τα αντίτιμα, πόσο είναι η αξία στην αριστερή στήλη και στην τελευταία δεξιά, τι πληρώθηκε, και το λίγο πολύ πολύ, τον αγοράζει λοιπόν η Ίντερ το καλοκαίρι για 13,5 εκατομμύρια, με αξία 15-30, βγάζει και 2 εκατομμύρια στην τσέπη κέρδος Ίντερ και τον δίνει στη Στόουκ. Τώρα η Στόουκ βέβαια τον έχει αγοράσει 15,5. Δεν μπορεί να τον πουλήσει 15,5 να πάρει τα λεφτά της πίσω, και πιστέψτε με, για τέτοιες ομάδες που έχουν εκβιάσει στο παρελθόν, όπως έστρωσαν, ας κοιμηθούν. Ας πάρει τα 13 εκατομμύρια της ρήτρας, εκτός αν γίνουν άλλα πράγματα πίσω από την κουρτίνα, τα οποία θα τα μάθουμε. Το θέμα είναι ότι θα τα παραθέσουμε στην κατάλληλη στιγμή που θα μπορούμε και εμείς να είμαστε με επιβεβαίωση για αυτά που μαθαίνουμε. Και μπορούμε να δούμε, πριν κλείσουμε, τις παρουσίες συνολικά του συγκεκριμένου παίχτη. Βλέπετε, είχε γεμάτη χρονιά. 36 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελο, 1 στο League Cup. Με 8 γκολ και 7 assist. Είπατε κάτι? Εγώ θα έλεγα, κλείστον χθες τον συγκεκριμένο, που έπαιξε στην Ιταλία, επαναλαμβάνω, έπαιξε στη Γερμανία και έπαιξε και στην Ελβετία. Εδώ είναι Λυκόπουλο. Βάλτε ότι τώρα είναι αυτό πριν 6-7 χρόνια, είναι 20 χρονών. Λοιπόν, είναι ο ίδιος τύπος και είναι πιο έμπειρος. Παίζει παντού. Τι άλλο μπορείς να ζητήσεις από τη ζωή, που λένε. Αυτά για τον συγκεκριμένο παίχτη, για τον Κωσοβάρο, Ελβετό κλπ. Εκτιμώ ότι ένα deal της τάξης των 13 εκατομμυρίων για το συγκεκριμένο να κλείσει και του Φεκίρ, στο οποίο οι πληροφορίες λένε ότι έχει δώσει η ομάδα προσφορά, απλά με τον Ολάς, τον πρόεδρο της Λιόν, δεν βγάζει άκρη, και λογικό είναι να τον θέλει να τον πουλήσει μετά για να πάρει τα παραπάνω της υπεραξίας του παίχτη, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένο ότι θα προχωρήσει η Γαλλία ή θα πάρει τόσες συμμετοχές ο συγκεκριμένος. Η ομάδα καλά το πάει, αρκεί, καταθέτω την άποψή μου έτσι, τη γνώμη μου, συγγνώμη, να μην το κάψει το χαρτί του συγκεκριμένου και να τον πάρει. Και έτσι, στο κέντρο, με Φεκίρ, Φαμπίνιο, Κεϊτά, Σακίρι στον πάγκο, καταλαβαίνετε ότι η ομάδα αλλάζει και πλέον αποκτάει και ένα πιο άγριο πρόσωπο προς τους αντίπαλους. Διότι ωραία η υπερομάδα που παρουσιάσαμε στο δεύτερο εξάμηνο, αλλά το κέντρο είναι καλό, το παλεύει με αξιοπρέπεια, δίνει το παραπάνω από όσο μπορεί. Μήπως ήρθε η ώρα να δείξουμε και εμείς τα δόντια μας σε αντίπαλες ομάδες, να μην αντιμετωπίσουμε τυπάκια Μαδρίτης που το παίζουν ιστορία και πουλάνε και ξυπνάδα, για να δούμε ποιοι θα μπορέσουν να κάνουν αγριάδες στην ομάδα, ποιοι θα μπορέσουν να υψώσουν ανάστημα σε τρελούς σαν αυτούς που μαζεύονται σιγά σιγά στο Anfield. Θα μου πεις, ρε Γιάννη, μα δεν είναι το στυλ μας. Δυστυχώς πρέπει να γίνει πάλι το στυλ μας, διότι αν προσέξετε τις φυσιογνωμίες που είχαμε στα 70s και στα 80s, δεν ήταν του κατηχητικού όλοι αυτοί. Σας πληροφορώ ότι ήταν σκληρά καρύδια. Σας παραπέμπω σε Σούνες, Μακμάων. Για όποιον δεν ξέρει, μπορεί να ρωτήσει και να τα πω από κοντά σε μπύρα. Για να σας πω εγώ, ειδικά για το Σούνες ιστορίες, να δείτε ότι δεν ήταν soft ποτέ η ομάδα. Ήταν ομαδάρα, αλλά εκεί που χρειαζόταν, η αγριάδα πήγαινε σύννεφο και δεν κουνιόταν φύλλο. Μήπως λοιπόν πρέπει να ξυπνήσει πάλι ο σύλλογος μέσω των παικτών που να μαζέψει το κέντρο και να είναι λίγο σκυλιά και να δείχνουν δόντια. Να δείχνουν δόντια, να μην βγαίνει μία σειρά, να βγαίνουν τρεις από τις καρχαρίες. Να τελειώνει πλέον και η αγριάδα από αλλού. Να ξέρουν ότι πλέον δεν θα ξέρουν τι τους περιμένει.
Αυτό να γνωρίζουν μόνο. Και πέρα από το τεχνικό, την τεχνική αναβάθμιση του συλλόγου, της ομάδας, του ρόστερ της ομάδας, να είναι και το εμψυχολικό πιο αγριεμένο. Να δούμε τότε λοιπόν πόσα απίδια πιάνει ο Σάκος. Αυτά λοιπόν για το Σακίρι και για την αναβάθμιση γενικών κατά του ρόστερ. Δεν τελειώνουμε τα red glasses, απλά τελειώνει αυτό αύριο με νέο και όλα τα μεταγραφικά σενάρια που έχετε ακούσει θα μπουν εδώ στο τραπέζι των red glasses για επεξεργασία. Όσο τότε να είστε καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο φυσικά. Γεια σας.